κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα λοιπόν είμαι εδώ με τη Σοφία. Επιτέλους κάνουμε βίντεο μαζί. Ναι, ήθελα και εγώ πάρα πολύ χαίρομαι. Πολύ χαίρομαι για αυτό το σημερινό βίντεο. Τι θα κάνουμε σήμερα, Σοφία? Το pizza challenge. Ναι, και όπως βλέπετε θα το κάνουμε με αυτόν εδώ πέρα τον υπέροχο τροχό. Έκπληξης, ακριβώς. Έχουμε γράψει πάνω στον τροχό διάφορα υλικά τα οποία θα βάλουμε πάνω στις πίτσες μας. Κάποια είναι ωραία και κάποια είναι ιδιαίτερα. Ακριβώς. Και κάποια δεν ταιριάζουν καθόλου πάνω σε μία πίτσα. Έχουμε και γλυκά και αλμυρά και ό,τι θέλετε. Οπότε πάμε κατευθείαν να αρχίσουμε. Επίσης, Σοφία, στο δικό σου κανάλι τι θα κάνουμε? Το yoga challenge. Πω, λοιπόν, να δω πώς θα πάει αυτό το βίντεο. Δηλαδή θα πέσουμε, θα πέσουμε. Εγώ μπορεί να πέσω, αλλά εσύ επειδή κάνεις ενόχνη 7 χρόνια μου είπες. Εντάξει, εσύ θα το έχεις, εγώ... Δεν έχω ασχοληθεί με γιόγκα, οπότε. Θα γελάσουμε. Πάμε όμως να αρχίσουμε με το πρώτο υλικό. Άρχισε εσύ, η καλεσμένη. Μανιτάκια. Μ' αρέσουν σχετικά τα μανιτάκια. Και εμένα μ' αρέσουν. Να το. Άνοιξε το. Άλλαξε το. Απλά έχει και το ζουμί, οπότε πρόσεχε λίγο. Το βάλεις με... Μυρίζει πολύ έντονο βασικά. Όντως. Μυρίζει μανιτάκια. Είναι ωραία πάντως τα μανιτάκια πάνω στην πίτσα όταν ψηθεί. Βάλε, βάλε κι άλλα. Και άμα θέλεις, ξέρω εγώ, απλώσε τα... όπως θες κάνω. Έχει μπει και το ζουμί πάνω στην πίτσα. Και πώς θα ταιριάξω αυτό με όρεο, ξέρω εγώ, και με μέρα. Άμα σου τύχει, ναι. Έλα, ντε. Γυρίσω, ωραία. Τι σας τύχει. Τυρί. Τυρί. Εύκολο. Έχω λατρεύω το τυρί. Εμένα δεν μου πολύ αρέσει και έχουμε από αυτό το τυρί. Σ' αρέσει αυτό το τυρί? Δεν το έχω δοκιμάσει. Αλήθεια! Ναι. Τα τριγωνάκια. Ναι. Έτσι. Δεν έχω ξαναφάει ποτέ. Όχι. Αλήθεια, μου κάνει εντύπωση. Εσείς έχετε ξαναφάει αυτό το τυρί σε τριγωνάκια? Πείτε μου κάτι στα σχόλια. Εσύ έχεις μοσαρέλα? Όχι. Oh. Να κάνω εγώ τώρα. Ναι, κάνε όσο βάζω. Δεν θα πετύχω. Μερέντα! Μαζί με μανιτάρια! Και με το ζουμί! Σ' αρέσει η μερέντα εσένα γενικά? Ναι, μ' αρέσει γενικά. Ωραία, πάρα πολύ, αλλά δεν τρώω συχνά. Εγώ θα βάλω κι άλλο τυρί πάνω. Πω πω! Τι κάνουμε! Δεν ξέρω! Εσύ πάντως με το τυρί μια χαρά τα πας. Εγώ φτιάξτε το δει πόση μερέντα έχω βάλει. Τέλειο! Άμα δεν είχε τα μανιτάρια πάνω, ναι, θα ήταν φουλ αχαριστό. Εσύ τώρα. Ναι, ναι, ναι. Για να δούμε. Gummy bears ή peanuts. Αχ, τι από τα δύο, νομίζω είναι gummy bears. Ναι. Είναι λίγο παραπάνω επίσης... στο κίτρινο. Ωραία, οπότε gummy bears. Τώρα, gummy bears με τρί δεν ταιριάζει. Ωραία, ευτυχώς που είσαι στόχο. Κοίτα, τουλάχιστον δεν είναι κάπαρι, δεν είναι κόκκινα φασόλα, δεν είναι σαλάμι. Και εγώ το ίδιο. Είναι τέλεια τα gummy bears. Κοίτα, θα είναι πολύ χρώμα το φυτό μου. Ναι, είναι άσπρο με... Ναι, ναι. Καφετή, γκρι. Corn flakes. Θα το κάνω σοκολατένιο με μανιτάρια. Σοκολάτα με μανιτάρια ταιριάζει τώρα. Είναι ωραίο άμα δεν είχε τα μανιτάρια. Κοίτα, επειδή έχεις βάλει λίγα μανιτάρια, μπορεί στο τέλος να είναι ωραίο όταν ψηθεί. Κάπαρι! Όχι! Τι ήταν τόσο όμορφο! Ναι, ρώτησα. Και αν σου μπει καθόλου το ζουμί. Πάρα. Να μιλήσω. Λυπάμαι την πίτσα μου. Κοιτάξτε πόσο όμορφη. Εγώ τη δικιά. Είχε αρχίσει να γινόταν. Κοίτα, εντάξει. Είμαι το σουλιά. Σαν αρακάς μοιάζει. Εγώ θα κοιτάμε πως είναι αρακάς. Πω... Αιδίες και οι δύο. Άρχισε να βρωμάει λίγο. Ωραίο! Θα λατρεύω τα όρια. Και αν μπουν και Smarties,
θα είναι υπέροχη. Απλά το μανιτάκι ευτυχώς έβαλα. Πολύ καλά. Μετά να πω από την πλευρά που δεν έχει τα μανιτάρια και θα σε μια χαρά. Θα βάλω αρκετά για να βάλω όσα θέλεις. Για να μου σώσουν τη γεύση. Όχι, γέμισε το δάχτυλο. Θα βάλω αυτό εδώ. Καλαμπόκι. Καλαμπόκι ενδιαφέρον ακούγεται. Μ' αρέσει το καλαμπόκι. Ναι, και μ' αρέσει το καλαμπόκι. Καλά, εντάξει, τυρίγκα, μπερκάπαρι. Αν είναι το δικό μου, δεν φαίνονται τα μανιτάρια. Κοίτα, να σου πω κάτι, ταιριάζουν και με το χρώμα τα μανιτάρια. Ναι. Δηλαδή είναι όλα καφέ μαύρα, έτσι, οπότε είσαι οκ. Εγώ σε μια γλυκιά πίτσα. Λατρεύω τα γλυκά. Το αγαπημένο είναι το παγωτό, εσύ. Μάκρυνα στο παγωτό. Εμένα το παγωτό μου αρέσει πάρα πολύ και τα μπισκότα. Γράψτε μας κάτω στα σχόλια. Πείτε μας κάτω στα σχόλια ποιο είναι το αγαπημένο σας γλυκό. Το καλαμπόκι σας αρέσει? Ναι, πάρα πολύ. Και εμένα. Νομίζω μας αρέσουν τα ίδια φαγητά εμάς. Ναι, ταιριάζουμε πολύ. Ναι. Θα δοκιμάσουμε και την πίτσα της Χάρης. Ναι. Εγώ από τη δικιά σου δοκιμάζω. Εσύ δεν ξέρω αν θες να δοκιμάσεις. Εγώ θα δοκιμάσω. Τι θα πετύχω. Για να δούμε. Κάπαρι, όχι! Ξανά. Ξανά, μην ανησυχείς. Την έβαλα εγώ την κάπαρι. Είσαι τυχερή. Κόκκινο φασόλι. Μα αυτό δεν ταιριάζει με καθόλου, έλεγα. Πάει η πίτσα σου. Θα βάλω λίγα, αλλά αν μπορεί και τα ζουμιά, δηλαδή. Βάλτε το με το πυρούνι για να μην μπουν εκεί τα ζουμιά. Όχι. Μ' αρέσουν σχετικά αυτά, με τέτοια πίτσα και με αυτά τα ζουμιά θα πίσω να τα ταιριάζω. Οκ. Τα βάζει εκεί σε μια κρούλα η Σοφία. Έξυπνο μυαλό. Ναι. Ήμουν και εμείς όμως με μια τα τέλη. Ενώ εγώ έβαλα την κάμπορη παντού. Σε όλη μου. Κι εγώ θα βάλω, κι εγώ θα βάλω. Τι μου λένε. Βάλε κι εσύ. Κοίτα πάντως, εσύ μένεις αυτά τα χρώματα. Όντως. Τουλάχιστον είναι όμορφη πίτσα σου. Σειρά μου, για να δούμε. Εγώ προσωπικά μίσω τα γαριδάκια. Κι εγώ! Μπράβο, κόλατο. Δεν ξέρω άλλο παιδί που μίσε τα γαριδάκια. Τα τσίπς αρέσουνε. Ναι. Και ναι, εμένα. Αλλά δεν και εμένα! Παιδιά, βρήκα τα άλλα που μισώ στα φαγητά. Πώς το βάλετε από πάνω τη σάλτα ντομάτας. Από κάτω έπρεπε να την είχαμε βάλει. Γίνα και στο mystery wheel. Σαλάμι! Για να δούμε. Γαριδάκια. Πω. Έχω μείνει τέλεια. Και έχουν μείνει άλλα δύο τέλεια, ναι. Τα καλύτερα έχουν μείνει. Αλλά σαλάμι. Τι μυρωδιά. Πόπο τα συχαινόμουν όταν ήμουν μικρή και ακόμα δηλαδή δεν τρώω. Πώς θα βάζεις? Κρουασάν. Κρουασάν. Εγώ με να μ' αρέσει με κρουασάν, αλλά δεν τρώω πολύ. Εμένα μικρή δεν μ' άρεσαν, βασικά μ' άρεσαν τα σκέτα. Δεν έχει μέσα τσοκολάτα. Εμένα μ' αρέσουν όλα, οπότε. Και μ' αρέσουν τα σκέτα με τα βουτά μέσα στη ζεστή σοκολάτα. Δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό. Ναι. Ξέρεις με να τι μ' αρέσει να κάνω, να βουτάω τα μπισκότα μέσα σε άστρο γάλα. Να, δεν θα το δοκιμάσεις αυτό. Να το κάνεις και με όριο ειδικά, που σου αρέσει. Ναι, ναι. Είσαι ένα smart. Και επειδή έχει μείνει μόνο ένα ακόμα υλικό, τα smarties, θα βάλω εγώ τα smarties. Θα βάλω όλα. Φαίνονται τέλεια. Ωραίες φαίνονται. Πάμε να τις ψήσουμε. Ναι. Πάμε. Έτοιμες οι πίτσες μας. Τις έχουμε εδώ μπροστά. Εμένα κυριαρχεί η σοκολάτα. Είναι πιο αλμυρή η δικιά. Ναι, εμένα είναι πάρα πολύ γλυκιά. Μυρίζουν πολύ εδώ τα γαριδάκια. Εμένα η βραλίνα. Ναι.
Ναι. Υπάρχουν τόσες πολλές μυρωδιές αυτή τη στιγμή. Αν ήσασταν αυτή τη στιγμή μέσα σε αυτό το δωμάτιο. Δηλαδή σοκολάτα, αλμυρό, γαριδάκια. Κάπαρι, γαριδάκια, κρουασάν. Ωραίο. Είμαστε έτοιμοι να κόψουμε τις πίτσες μας. Φοβάμαι. Αλλά θέλω να δοκιμάσω και τη δικιά σου. Και εγώ θέλω να δοκιμάσω τη δικιά σου. Θα πάρω πρώτα εκεί που είναι τα μανιτάλια και τα φασολάκια. Δεν έχω φάει ποτέ γλυκιά πίτσα. Ούτε εγώ. Εσύ έχετε δοκιμάσει ποτέ γλυκιά πίτσα. Θα γράψω μου στα σχόλια. Γεια. Κοίτα, νομίζω, α, έχει φασόλι. Φαίνεται πολύ ωραίο πάντως. Ναι, φαίνεται σαν μια απλή γλυκιά πίτσα. Είναι ωραίο για φάρσα αυτό. Ναι, όντως. Ο άλλος δεν θα καταλάβει ότι έχει μέσα και κόκκινα φασόλια και... Ναι, σαλάμια. Και η δικιά μου είναι... Ήου! Γεια μας. Cheers. Cheers. Μου τέλεια. Αλήθεια λες τώρα. Να σου πω κάτι, μυρίζει πάρα πολύ άσχημα. Μύρισε. Είναι τυρί με gummy bears και γαριδάκι και κάπαρι και καλαμπόκι και smarties και σάλτσα ντομάτας. Όχι. Το είπα και το τυρί. Όχι. Κοίτα τα ζουμιά πέφτουν από τα πάντα όλα. Πάμε. Ιδία. Θα δοκιμάσω την ελπίδα σου. Όχι και τόσο μεγάλο. Ένα κομματάκι πάει, δεν σου πω τη φασόλη. Τι κάνω με τη ζωή μου. Τα έχεις τα λιωμένα χάρη που με τη ρίξε. Έλα, έλα. Ή... Αφού μυρίζει τόσο έντονα, παιδιά, βραμάει αυτό το πράγμα. Τώρα πάει λίγο από τη δικιά σου. Να δοκιμάσω τη δικιά σου. Η δικιά σου, να σου πω κάτι, φαίνεται τέλεια. Α, έχει ένα ήδη κομμένο με το ναι. Μετά από αυτή την αηδία. Είναι τέλειο αυτό. Ναι. Νομίζω εσύ κέρδισες. Βασικά ξεκάθαρα σε κέρδισες. Γιατί η δικιά μου δεν τρώγεται. Στην ομορφιά κέρδισες εσύ. Γιατί σου λίγο ουράνιο τόξο. Σωστό. Ναι, η δικιά μου είναι έτσι πιο όμορφη υποθετικά. Γιατί έχει πάρα πολλά χρώματα. Αλλά δεν τρώγεται. Παιδιά, δεν τρώγεται. Yeah, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Να πάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι της Σοφίας. Κάναμε ένα βίντεο ή θα κάνουμε μάλλον ένα βίντεο και στην Yoga Challenge. Ναι, ανυπομονώ. Ήδη καφάγαμε τώρα και είμαστε έτοιμες, έχουμε δύναμη. Και να κάνετε εγγραφή στο TikTok. Σας ευχαριστώ. Και να πάτε να ακολουθήσετε τη Σοφία στο Instagram. Με λένε Σοφία Σκαλκόσουλα. Μπράβο, ακριβώς. Βγάζει τέλειες φωτογραφίες, να πάτε να τις δείτε. Και αν θέλετε, μπορείτε να μου ακολουθήσετε και μέσα στο Instagram. Μανουέλα, ακριβώς, τα ξέρεις όλα. Και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Ναι. Γεια σας!